και το νούμερο 533 να το υποφωνάμε, να κάνουμε διόρθωση. Έχει πάρει άλλο αθλητικό νούμερο. Ήρθαμε σήμερα στο πρώτο αγώνα ξυλοκάστρου. Καλή διαδρομή, εύκολη για τους έπειρους αθλητές. Ήταν ευχάριστη, περάσαμε όμορφα. Πιστεύω ότι ευχαριστηθήκανα και έχουμε ακόμα τερματισμούς. Όχι ιδιαίτερα προβλήματα, παρόλη τη ζέστη. Συμμετέχουμε σε όλους τους αγώνες που γίνονται στην περιοχή μας. Υποστηρίζουμε την περιοχή μας και προσπαθούμε να μπορέσουμε να εξελίξουμε το λαϊκό αθλητισμό, ώστε όλοι οι άνθρωποι να βγουν από τους καναπέδες και να τρέξουν, να ευχαριστηθούν, να αθληθούν, να γυμναστούν και να μπορέσουν να έχουν υγεία στη ζωή τους. Από ό,τι ξέρω, ότι ο αγώνας ήταν 2 χιλιόμετρα, 5 και 10. Και 10. Πόσες έκανες 15? Έκανα 15 γιατί έκανα τον πρώτο αγώνα και βοήθησα και μια κυρία μετά να κάνει και αυτή ατομικό ρεκόρ και έτσι κάναμε ένα διπλό αγώνα και για αποθεραπεία και για αγώνα και για βοήθεια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έτρεξα 10 χιλιόμετρα, ναι. Πώς ήταν η διαδρομή? Ωραία, ήταν μέσα στο δάσος του Πεφιά, ήταν πολύ ωραία. Εντάξει, καλή διοργάνωση, αν και πρώτη φορά εδώ για το ξυλόκαστρο. Είχε πολλούς αλληλτές, πολύ κόσμο. Ωραία ήταν. Κάνεις αγώνες τακτικά όταν επιτρέπει ο καιρός? Ναι. Τρέχω αρκετούς αγώνες εδώ στην Κορινθία και Αργολίδα ως επιτοπλίστων. Γύρω στους 12 αγώνες τον χρόνο περίπου κάνω. Πόσο χρόνο είστε? Εγώ είμαι 83, ακριβώς. Γεννήθηκα στις 24-33, το 24 Ιανουαρίου 1933. 34, ναι, ευχαριστώ. Και εσείς, εγώ σας εύχομαι γιατί είμαι και κριτής ως έγας χρόνια σε τερματικά και πηγαίνω και στην Κωνσταντινούπολη διότι εκεί τι κάνουμε τους Βαλκανικούς και Ευρωπαϊκούς αγώνες. Έχουμε που είναι μέσα στο Καλλιμάρμαρο το στάδιο, το μουσείο των βετεράνων αθλητών, το ΣΕΒΑΣ και των Κωνσταντινούπολιτων. Εν τω μεταξύ πέφτουμε, πιάνουμε και στην κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο φανάρι. Έχετε μέσα. Σας εύχομαι εσάς όλους, όλη την τάξη, την εντάξει, την στρατιωτική, την αστυνομική και όλους εδώ τους κατοίκους σας τα συγχαρητήρια και τις ευχές μας που μας χειροκροτούν και στεκούνταν στον δρόμο. Και εσάς πολλά συγχαρητήρια και καλή τύχη να έχετε. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος γιατί έτρεξα με τον συναθλητή και συνάδελφό μου τον αγαπημένο Σπύρο Σενή από την πυροσβεστική της Κορίνθου και εύχομαι και άλλοι συνάδελφοι να έρθουν του χρόνου και να πλαισιώσουν την υπηρεσία μας με αγώνα δρόμου αυτό. Και ευχαριστούμε. Πώς ήταν τον αγώνα σήμερα? Πολύ καλά, ακριβώς τα ίδια λόγια θα ήθελα να αναφέρω με τον κύριο Λιωβά. Εντάξει, καλά ήταν, βοήθησε και ο καιρός. Ήταν πολύ καλά, για πρώτη φορά της διοργάνωσης στο ξυλόκαστρο. Ήταν αρκετά καλά. Τα 5 ή τα 10 χιλιόμετρα? Τα 10 κάναμε. Πατάτος Κωνσταντίνος, είμαι 70 χρονών και έτρεξα τα 10 χιλιόμετρα, φίλε μου. Και κατεβαίνω τώρα το Σεπτέμβριο στους Βαλκανικούς αγώνες. Πού θα γίνουν? Θεσσαλονίκη, 18 και 19 και 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Θα τρέξω 3 αγωνίσματα, τα 1500, τα 5 χιλιόμετρα και μη μαραθώνει 21%. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι ζούμε, ότι αναπνέουμε, ότι ελπίζουμε, ότι ονειρευόμαστε, ότι τρέχουμε, ότι μας αξίζει κάτι καλύτερο και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Είναι συμβολικό το μήνυμα. Θέλουμε να δείξουμε ότι οι τοπικές κοινωνίες πραγματικά έχουν ζωντάνια, έχουν αισιοδοξία και ότι η Ελλάδα ποτέ δεν υποκύπτει. Μπορεί να γίνει θεσμός στο ξυλόκαστρο αυτό? Φυσικά και θέλουμε να γίνει θεσμός. Φυσικά και θέλουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Ήταν απίστευτη η συμμετοχή του κόσμου. Φτάσαμε σε ένα σημείο να μην έχουμε φανελάκια των αθλητών. Αλλά ευελπιστούμε ότι θα γίνει αυτό όχι μόνο θεσμός στο ξυλόκαστρο, σε κάθε πόλη της Πελοποννήσου. Να γίνουν τέτοιοι αγώνες, να υπάρχει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Αυτός είναι ο στόχος. Μεγάλη επιτυχία για τους αγώνες σήμερα ήταν και υπήρχαν πολλοί εθελοντές. Υπήρχαν πολλοί εθελοντές από τον Εμπορικό Σύλλογο Ξυλοκάστρου και από όλους τους πολίτες του Ξυλοκάστρου. Μας συνέδραμαν όλοι με χαρά, πρόσφεραν πάρα πολλά πράγματα. Τους ευχαριστούμε, ακόμα και οι γιατροί της πόλης μας, η αστυνομία. Οι πάντες βοήθησαν για την καλή διεξαγωγή του αγώνα. Πιστεύω ότι πέτυχε όλο αυτό το εγχείρημα που τολμήσαμε να κάνουμε και θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτεροι και πιο οργανωμένοι. Τυχόν λάθη μας, παρακαλούμε να συγχωρεθούν, ήταν η πρώτη φορά της διοργάνωσης. Πολλοί κόσμοι αυτοί, έτσι. Πάρα πολλοί κόσμοι. Ούτε εμείς δεν περιμέναμε τόσο κόσμο. Λοιπόν, πόσο χρονών είστε? Είμαστε 84. 84. Έλα να δεις και μου, είστε ο χωρίς μετάλλιο. Είμαι ο μεγαλύτερος. Ο μεγαλύτερος και στην Ευρώπη και παγκόσμια. Στην κατηγορία 80-85.
Είμαι ο μεγαλύτερος. Έχω πάρει στην Ευρώπη δεύτερο στο μαραθώνιο και τρίτο στον κόσμο. Παγκόσμια. Και λέγεσαι... Πρασάς Τηλιανός. Έγινε συγχαρητήρια. Είσαι ωραίο. Και εσείς πολύ πιο άλλοι. Έλα, 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 μπράβο. Έλα. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Σπύρος Γιασεμίδης. Γιαμοντόπουλος. Πανούσης. Εδώ όλοι τερματίζουν. Thank you.